Επιτρέψτε μου καταρχάς να καταγγείλουμε τη νέα απαράδεκτη ενέργεια, την απόφαση δηλαδή της ελληνικής αστυνομίας να απαγορεύσει τις συναθρήσεις μέχρι την 1η Φλεβάρη. Μία απόφαση η οποία επιβεβαιώνει την κλιμάκωση του αυταρχισμού και της καταστολής από μεριάς της κυβέρνησης. Είναι πλέον πρόσχημα η πανδημία για την κυβέρνηση. Η απαγόρευση έχει σαφή στόχο. Γίνεται ενάντια στο νεολαϊστικό, στο εργατικό και το λαϊκό κίνημα. Με στόχο να περάσει διαπυρός και σιδήρου η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Να περάσουν τα νέα σχέδια της κυβέρνησης ενάντια στο δικαίωμα για την εκπαίδευση, για τη μόρφωση της νεολαίας των λαϊκών στρωμάτων, μετατρέποντας το Λύκειο σε εξεταστήριο, βάζοντας φραγμούς στην εισαγωγή αλλά και στην ολοκλήρωση των σπουδών για τους εργαζόμενους φοιτητές, μετατρέποντας τα πανεπιστήμια σε πυρήνα αυταρχισμού και κρατικής τρομοκρατίας μέσα από την ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Γι' αυτό άλλωστε η κυβέρνηση ένα χρόνο τώρα κρατά κλειστά επιδεικτικά τα πανεπιστήμια, γιατί δεν θέλει τους φοιτητές στα πανεπιστήμια, για να μπορέσει να περάσει τα μέτρα ενάντια στους φοιτητές. Είναι βαθύτατα γελασμένη η κυβέρνηση ότι με αυτόν τον τρόπο έχει λυμμένα τα χέρια της για να κάνει ό,τι θέλει και να ψηφίσει ό,τι θέλει. Και αυτή η απαράδεκτη απόφαση της ελληνικής αστυνομίας για απαγόρευση των συναθρήσεων θα γίνει κουρελόχαρτο. Και θα την κάνουν κουρελόχαρτο οι ίδιοι νεολαίοι και οι εργαζόμενοι φοιτητές. Τα συλλαλητήρια που έχουν εξαγγελθεί για την 28η Ιανουαρίου θα δείξουν την αποφασιστικότητα της νέας γενιάς και των εκπαιδευτικών. Εμείς καλούμε την κυβέρνηση τώρα να πάρει πίσω την απαράδεκτη αυτή απόφαση της ελληνικής αστυνομίας. Διαφορετικά της το λέμε καθαρά. Σπέρνει ανέμους και θα θερήσει θύελες. Ερχόμενοι στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε τώρα για την κύρωση των δύο συμβάσεων. Οι δύο συμβάσεις αυτές και για τον IGB και για το Ενεργειακό Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου εντάσσονται, αποτελούν κομμάτι ενός παζλ που εντάσσονται στη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη αυτή εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια χαρακτηρίζεται από τους οξύτατους ανταγωνισμούς. Με διαφοροποίηση από τη μια μεριά των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη Ρωσία για τις πηγές ενέργειας που θα αξιοποιηθούν, για τους ενεργειακούς δρόμους και ενάντια στην Κίνα για τους εμπορικούς δρόμους. Η Ελλάδα έχει επιλέξει στρατόπεδο και από τη σημερινή, αλλά πολύ περισσότερο και από την προηγούμενη κυβέρνηση, να αποτελέσει τον σημεοφόρο των αμερικανοατοικών υπεριαλιστικών σχεδίων στην περιοχή. Μια απόφαση η οποία συνδέεται με τη στρατηγική επιλογή για γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας. Δηλαδή για τη συμμετοχή της αστικής τάξης της χώρας μας στο πλιάτσικο που θα γίνει ενάντια στους λαούς της περιοχής για να αποκτήσουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις ένα κομμάτι από την πίτα. Μια επιλογή η οποία οξύνει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό με την Τουρκία, η επιθετικότητα της οποίας κλιμακώνεται, αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και σύνορα και όπως δείχνουν και οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, δρομολογείται ο συμβιβασμός, δηλαδή η συνδιαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου κάτω από τις φτερούγες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Αυτή άλλωστε είναι η επιλογή που έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε μια απέραντη βάση αμερικανονατοϊκή, όπου υπάρχουν τα εξοπλιστικά προγράμματα και το κυνήγι τους, όπου παραχωρούνται οι υποδομές στους Αμερικάνους, στα λιμάνια και τα ναυπηγεία. Με τον IGB και με τον IGB, αλλά και με τα άλλα πέντε μεγάλα έργα ενεργειακά που γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η αστική τάξη της χώρας μας επιδιώκει να μετατρέψει την περιοχή σε ενεργειακό κόμβο στα Βαλκάνια. Και τα πέντε αυτά σχέδια, όχι τυχαία, είναι αμερικανονατοϊκής έμπνευσης. Και ο ΤΑΠ
και ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου με τη Βόρεια Μακεδονία και η αναβάθμιση του αγωγού πετρελαίου με τη Βόρεια Μακεδονία και ο IGB, αλλά και οι πλωτές εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν με υγροποιημένο φυσικό αέριο τον IGB και ουσιαστικά το βόρειο ανατολικό άξονα υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο βεβαίως μπορεί να είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από την Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος είναι καθαρός. Είναι η ενεργειακή απομόνωση της Ρωσίας και βεβαίως και η στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο προωθεί τους αμερικάνικους σχεδιασμούς. Και σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται η δημιουργία του φόρουμ, το οποίο άλλωστε είναι και αμερικάνικης έμπνευσης. Στο φόρουμ αυτό, ο στόχος αυτού του φόρουμ είναι ακριβώς να ενιοποιήσει την αγορά φυσικού αερίου, την εξόρυξη, την προμήθεια αλλά και τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Σε αυτό συμμετέχουν 7 χώρες μέλη ιδρυτικά και ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παρατηρητής, ενώ με βάση δημοσιεύματα και η Γαλλία ζήτησε να γίνει μόνιμο μέλος, αλλά και οι ΗΠΑ θέλουν να γίνουν παρατηρητές, να συμμετέχουν ως παρατηρητές για να μπορούν να ελέγχουν απευθείας το φόρουμ αυτό. Στόχος βεβαίως αυτού του φόρουμ, αλλά και των έργων που συντελούνται στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, είναι η απομόνωση ενεργειακά του Ιράν. Ποιον εξυπηρετούν λοιπόν αυτές οι δύο συμβάσεις? Είναι φανερό ότι εξυπηρετούν τους ενεργειακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ της Αμερικής στην περιοχή μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών εξόρυξης, εκμετάλλευσης, εμπορίας αλλά και μεταφοράς του φυσικού αερίου. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αποτελούν έργα ασφάλειας και ειρήνης για την περιοχή. Επί της ουσίας τι λένε, δηλαδή ότι βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Μετατρέπουν τους υπεριαλιστές σε παράγοντας ειρήνης της περιοχής, όταν είναι γνωστό ότι οι υπεριαλιστές, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επεμβαίνουν στρατιωτικά στην περιοχή, προσπαθούν να αλλάξουν τα σύνορα, προσπαθούν ακριβώς να μοιράσουν και να ξαναμοιράσουν τις αγορές και τους δρόμους μεταφορών. Και από αυτή την άποψη είναι μια επικίνδυνη αντίληψη αυτή. Είναι σε βάρος της ασφάλειας της χώρας μας και της στρατιωτικής ασφάλειας. Άλλωστε, οι ίδιοι άμεσα ενδιαφερόμενοι αυτών των στρατιωτικών επιθετικών ενεργειών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, και οι Ρώσοι αλλά και οι Ιρανοί, έχουν δηλώσει ότι θα ανταπαντήσουν και η Ελλάδα αποτελεί μαγνήτης τέτοιων αντιπίνων. Βεβαίως και δεν εξυπηρετούνται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας. Από τη στιγμή που έχετε συμφωνήσει από κοινού να προχωρήσει άμεσα η απολιγνητοποίηση και στη θέση του λιγνίτη να φέρεται ως καύσιμο ασφάλειας του συστήματος ένα εισαγόμενο καύσιμο, ορυχτό, για την ευστάθμιση, δηλαδή το φυσικό αέριο. Και μάλιστα, οι πηγές προμήθειας μειώνονται. Επί της ουσίας δηλαδή, αντί να υπάρχει διαφοροποίηση των πηγών, υπάρχει μονομέρεια στις πηγές προμήθειας του φυσικού αερίου, μετατρέποντας ακόμη πιο ευάλωτη τη χώρα μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς και στις διάφορες απειλές. Και τέλος, δεν πρόκειται με αυτή την επιλογή να ικανοποιηθούν και να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του λαού μας. Είναι γνωστό ότι η ενεργειακή φτώχεια μαστίζει ευρύτατα λαϊκά στρώματα. Αυτό θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το φαινόμενο, μια και θα έχουμε να κάνουμε ένα ακόμη πιο πανάκριβο ρεύμα και ενέργεια. Και μάλιστα, σε μια περιοχή, και αυτή είναι μεγάλη αντίφαση, όπως είναι η χώρα μας, όπου υπάρχουν ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και ανανεώσιμες και ορυκτές, ανανεώσιμες ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, όπου υπάρχει τεχνολογία και όπου θα μπορούσε να ήταν πολύ φτηνή η ενέργεια για το λαό, αλλά και για τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας μας. Όμως αυτό δεν το επιτρέπει το κυνήγι του κέρδους και η λογική της εμπορευματοποίησης
όλο και περισσότερο της ενέργειας. Από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει και τις δύο συμβάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.